Περισσότερα από 3.500 ψηφιακά υδρόμετρα αναμένεται να τοποθετηθούν το επόμενο διάστημα, κυρίως σε επιχειρήσεις αλλά και σε σπίτια της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων, καθώς υπεγράφει σύμβαση ύψους άνω του 1,5 εκατομμύριου ευρώ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Με την τοποθέτηση των ψηφιακών υδρομέτρων, η ίδια ΔΕΙΑΔΚ θα έχει τη δυνατότητα ελέγχου εξ αποστάσεως, ενώ υπάρχουν και μια σειρά από άλλα ωφέλη της ηλεκτρονικής καταγραφής κατανάλωσης νερού, στα οποία αναφέρθηκαν η Δήμαρχος Μερόπιδρέου και ο Τάσος Γεωργόπουλος, ιδιοκτήτης της αναδόχου εταιρείας Διογένης. Το έργο αυτό, η υπηρεσία αυτή και η προμήθεια είναι προϋπολογισμού 1.560.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου είχαμε υποβάλει και τη σχετική αίτηση και κατόπιν εγκρίσεως έγινε η διαγωνιστική διαδικασία και όλα τα νόμιμα στάδια μέχρι να φτάσουμε σήμερα στην υπογραφή της σύμβασης. Αφορά στην τοποθέτηση 3.575 ψηφιακών υδρομέτρων στην Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων, κυρίως εκεί όπου υπάρχουν πολύ μεγάλες και μαζικές καταναλώσεις. Και η ΔΕΙΑΔΚ θα μπορεί με τον τρόπο αυτό να κάνει και απομακρυσμένο έλεγχο, αλλά να γίνεται και μία ηλεκτρονική καταγραφή της κατανάλωσης του νερού, όπου θα μας δώσει αντικειμενικά στοιχεία, θα μας δώσει μία δίκαιη μέτρηση των καταναλώσεων και έτσι θα έχουμε και ένα αποτέλεσμα καλύτερο στις εισπράξεις των εσόδων. Δεν θα έχουμε φαινόμενα διαρροών, δεν θα έχουμε φαινόμενα επισφαλιών, δεν θα έχουμε φαινόμενα να μην συμφωνούν πολλοί καταναλωτές και να θεωρούν ότι έχει βλάβει το ρολόι τους, που σε πολλές περιπτώσεις ενδεχομένως και να συνέβαινε λόγω της παλαιότητας των υδρομετρητών, και να έχουμε ενστάσεις ή αμφιβολίες. Θα διασφαλίσει ουσιαστικά το σύστημα αυτό μία διαφάνεια, μία αξιοπιστία και μία δίκαιη καταμέτρηση, αλλά και έναν έλεγχο από πλευράς των υπηρεσιών της ΔΕΙΑΚ, που μπορεί να είναι και απομακρυσμένος λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας, που όλο αυτό θα οδηγήσει στην βελτίωση των εσόδων και των εισπράξεων. Το διάστημα ολοκλήρωσης του έργου αυτού είναι 24 μήνες, που αφορούν και την προμήθεια και την τοποθέτηση, αλλά και την επιμόρφωση των στελεχών και των εργαζομένων της ΔΕΙΑΚ για τη λειτουργία των υδρομέτρων αυτών, ώστε να εξυπηρετήσουν το σκοπό για τον οποίο και τοποθετούνται. Είναι πράγματι σημαντικό και για την, από τη μεριά των εσόδων της ΔΕΙΑ, είναι σημαντικό όμως και από τη μεριά του καταναλωτή, γιατί ο καταναλωτής πλέον έχει, υπάρχει διαφάνεια στην καταμέτρηση. Θα υπάρχει σύστημα application που μπορεί ο καταναλωτής να το έχει στο κινητό του και να βλέπει ο ίδιος πόσο καταναλώνει. Επίσης υπάρχει δυνατότητα για alarm σε περίπτωση διαρροής μέσα στο σπίτι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πόσες και πόσες καταστροφές έχουν γίνει σε σπίτια όταν δεν προλαβαίνει κάποιος μια διαρροή στο σπίτι και καταστήματα, να γίνει μια τέτοια πρόληψη. Άρα έχει και αυτή το σημαντικό επίπεδο για τη μεριά του καταναλωτή. Επίσης σημαντικό είναι ότι είναι ένα σύστημα επεκτάσιμο. Θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο επικοινωνίας στην Κέρκυρα με τα λεγόμενα gateways που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία στην πόλη της Κέρκυρας, ούτως ώστε να μην απαιτείται επικοινωνιακό κόστος για αυτούς τους έξυπνους υδρομετρητές. Αυτά λοιπόν, το δίκτυο επικοινωνίας που θα τοποθετηθεί, θα εγκατασταθεί, θα έχει τη δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων από το σπίτι, στο σπίτι, την επιχείρηση, τα ξενοδοχεία, τα μαγαζιά, στο κέντρο εδώ της ΔΕΙΑ, αλλά το δίκτυο θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί και άλλα υδρόμετρα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γίνει μια καινούρια επένδυση στο κομμάτι της επικοινωνίας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πόλη, έτσι. Επίσης, το δίκτυο αυτό της επικοινωνίας είναι έτοιμο να υποδεχτεί και άλλα δεδομένα. Δεν είναι μόνο ανάγκη να κουμπώσουν, όπως λέμε εμείς, τα υδρόμετρα. Μπορούν να κουμπώσουν και άλλα θέματα, όπως πιέσεις, που είπαμε πριν με τον διευθυντή, δεξαμενές, παροχόμετρα, και ενδεχομένως άλλες εφαρμογές στο επίπεδο του smart cities πια μέσα στην πόλη. Άρα είναι ακριβώς, τουλάχιστον στο επικοινωνιακό κομμάτι. Επίσης, το κέντρο ελέγχου
θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα που θα ενοποιήσει όλο το δίκτυο αυτό, όλο το σύστημα της ΔΕΙΑ, από τα πλέον προηγμένα λογισμικά, που και εκεί σιγά σιγά με το χρόνο θα μπορέσει να γίνει επέκταση και να αναπτυχθεί ένα αυτοματοποιημένο, σύγχρονο, επιχειρησιακό κέντρο της ΔΕΙΑ.